Γεια σου YouTube, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο οποίο θα παίξουμε Only Up. Ουσιαστικά αυτό το βίντεο που βλέπει ο κόσμος στο YouTube είναι το live stream που έχασε. Εδώ έχουμε βέβαια και κόσμο ζωντανά που βλέπει εδώ πέρα και σας λέει ότι πού ήσασταν, πήρα τα πουσία. Λοιπόν, οπότε στο Only Up, επειδή δεν έχουμε κάνει κανένα βίντεο, να πω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο προσπαθούμε με parkour να ανέβουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Και αν πέσεις δεν υπάρχουν checkpoint, οπότε πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να είσαι προσεκτικός, αλλιώς θα κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Λοιπόν, πριν μπούμε, βλέπω εδώ κάτω έχει τις γλώσσες. Μπορούμε να βάλουμε ισπανικά και λέει σαλίδα. Μπορούμε να βάλουμε κινέζικα και λέει κάτι που δεν μπορώ να διαβάσω. Αλλά θα συνεχίσουμε με τα κλασικά αγγλικά, λέω εγώ, γιατί όχι. Αν δω κάτω-κάτω λέει copyright. Οχ, ναι, έχουν κάνει και. Οκ. Okay. Έχουν κάνει ορθογραφικό. Copyright. Πάμε, play. Να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Να ενημερώσω ότι δεν έχουμε παίξει καθόλου. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στο παιχνίδι. Δεν ξέρω καν αν θα κολλάει δηλαδή εδώ πέρα. Και βλέπω κολλάει λίγο τα γραφικά του. Οπότε καθίστε να κάνουμε λίγο high τα πάντα. Medium τα shadows. Medium και αυτό. Reflections medium. Texture. Πάμε στο high. Medium. Medium. Ωραία. Τα πειράξαμε λίγο μπάς και στρώσει το πράγμα. Αλλά έχει και βροχή. Ου, πάνω βλέπω. Λες και είναι πίστα GTA custom. Έτσι. Να μάθω χειρισμό για αρχή. Για να δούμε. Λοιπόν, τρέχει έτσι. Don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is. Ποιος μου μιλάει? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο το volume πιο εδώ. Για να μ' ακούτε λογικά. Το παρακάναμε. Ωραία. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω κάνει όπισθεν. Α, πηγαίνει έτσι, είναι full χάλια το παιχνίδι. Τρέχει έτσι, πηδάει έτσι. Μας βλέπουν και κάτι παιδιά. Α, κρατάνε κάτι αεροπλανάκια. Ναι, οκ. Okay. Και μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Έχει και κάμερα το παιχνίδι. Έχει και slow motion. Γιατί πάει έτσι? Α, τι είπα το παίχτης μου? Ναι, δεν θα περάσουμε καλά. Να χορέψουμε ένα ζεμπέκικο. Ταν ταραραραρα, ταν ταραραν, ταν ταραραν. Λοιπόν, Only Up, πάμε να δούμε. Ω, physics έχει μπάλα, αυτό ήθελα να δω. Κρεβάτι. Οκ. Α, πιάνεται κιόλας. Και να το, slow motion. Το sensitivity στο ποντίκι είναι λίγο μεγάλο. Μπορώ να το πειράξω και αυτό. Παιδιά, κάνουμε ζέσταμα τώρα όπως καταλαβαίνετε. Γιατί αργότερα θα είναι πολύ αργά στο να μάθουμε κάποια πράγματα. Να και ένας μπομπιρούλης εδώ πέρα με την μπάλα του. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε είμαστε σε μια φτωχό γειτονιά εδώ πέρα. Τύπου Βραζιλία, φαβέλες κτλ. Και ξεκινάμε λέει από εδώ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δηλαδή αν θέλω να κάνω έτσι μια πρόβα εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να ελέγξω τον παίχτη μου. Ναι, οκ. Okay. Oh, μα δεν ξεκινήσαμε καλά. Ήδη πέφτω, παιδιά. Θα φτύσω αίμα, μου λέτε. Well, let's go. Let's go. Οκ. Είσαι σίγουρος ότι θες να ξεκινήσεις? Ο ήχος είναι ή πολύ χαμηλά ή πολύ δυνατά. Τι θα γίνει, δηλαδή. Ποιος τον έφτιαξε τον ήχο? Μπορώ να πηγαίνω και έτσι. Έτσι είναι καλύτερα, αλλά είναι βαρετό. Λοιπόν, αυτά πάμε να τα κάνουμε λίγο γρήγορα. Οκ. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι τα πράγματα που θα είναι τα πιο εύκολα. Ένα γουρούνι. Οκ. Ένα σκυλάκι. Όπα, και έχει και ένα κρεβάτι εδώ πέρα. Κάναμε λίγο skip. Αμάν. Ναι, γεια σας. Ωραία, είναι σαν να έχουμε βγάλει φωτογραφία. Έχει παγώσει ο χρόνος εδώ πέρα και εγώ δεν ξέρω τι φάση. Πάντως η τύπησα είναι λίγο κριντζαρισμένη. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε.
Αχα, διάσημο πορτρέτο εδώ πέρα. Περίεργες κάμερες, θα μας τυφλώσει το παιχνίδι. Και νομίζω πως προς το παρόν κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Βλέπετε, βλέπουμε όλη την πόλη από καλύτερο σημείο. Τι χαμόγελο έχω όταν μου δίνουν φυλάκια. Πως ανεβαίνουμε? Τι είναι αυτό που κάνει ρε παιδιά? Το έχετε παρατηρήσει? Κάνει κάτι πλα, 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 κάτι μαυρίλες. Θα πάμε από εδώ πάνω. Μπορώ να πιαστώ εδώ? Μπορώ. Και πάω από εκεί ή πάω από εδώ? Θα δείξει. Κρεβάτι. Ας χρησιμοποιήσουμε το κρεβάτι, παιδιά. Μπας και κερδίσουμε λίγο χώρο. Χρόνο. Πάμε από εδώ. Ωραία, κρατιόμαστε. Κάτι τύπη είναι εδώ κάτω, ναι. Όπα! Το κορίτσι αυτό. Τι κάνει εδώ πέρα? Να σμπρώξω ή να το σμπρώξω κάτω? Απ. Creepy. Οκ, okay, και όλα αυτό τι παίζει? Nintendo Switch. Ωραία, πάει προς το παρόν. Υπάρχει μια ησυχία βέβαια. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Ωραίες λεπτομέρειες, ναι. Και ξεκινάμε. Οκ, okay, ήθελα να δοκιμάσω τώρα που είναι νωρίς. Βέβαια, αν έπεφτα κάτω, εκεί είναι από την αρχή, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Μπορώ να πηγαίνω τελείως προσεκτικά. Μπορώ να πηγαίνω όμως και έτσι. Όρθιος. Και να ζω τη ζωή στα άκρα. Παραλίγο να πάθω το πρώτο μου καρδιακό, παιδιά. Πας να ανεβαίνω πάνω. Πάμε από εδώ. Ουχ, Θεέ μου. Παθαίνω κάτι... μικρά... κοψοχολιάσματα, πώς το λέμε. Μου φεύγει η χολή. Πάμε προς εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν έχω κάνει κάποια πρόοδο, γιατί πριν έπεσα, έφτασα στο σημείο που θα έπρεπε να είμαι. Ευτυχώς κρατήθηκε. Τουλάχιστον κρατιέται καλά, παιδιά. Δεν έχει αδύναμα χεράκια. Πιο πάνω σε πιάνει άγχος και ψηφοφοβία. Πιο πολύ από ότι τώρα. Προχώρα, ρε. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Αμάν. Καθίστε γιατί σε αυτή τη στροφή φοβάμαι να φύγω τρέχοντας. Αμάν, αμάν, αμάν. Αμάν, αμάν, αμάν. Εδώ αν πέσεις δεν έχει, ξέρω εγώ, από κάπου να πιαστείς. Είναι γεια σας. Ωραία. Α. Μπορώ να πιαστώ εκεί πάνω? Κρατήσου κάπου. Μην ξεχάσω ότι μπορώ να πηδάω και να πιάνομαι. Αυτό πήγα να κάνω. Και είδατε τι έγινε. Δεν ήξερα ότι πού πρέπει να πάω. Μισό λεπτάκι. Κρατήσου. Λοιπόν. Πάμε έτσι περίπου γιατί κάναμε βλακίες. Πώς θα ανέβω πάνω τώρα? Πάω από εδώ. Απ, κρατήθηκε. Παιδιά, θα με πιάσουν τα τίκ μου. Δεν έχω, θα δημιουργήσω. Θα δημιουργηθούν τώρα, σήμερα. Καθίστε να δω, πρέπει να έχουμε στρατηγική. Πάμε από εδώ. Εντάξει. Ξεκίνησα ήδη το να υδρώνω, ας πούμε. Τρεχαρντάρι το πράγμα. Ήδη. Λίγη σε γονατάκι, φίλε, και πήγαινε όσο και πάνω μπορείς. Α, κοντεύουμε. Κοντεύουμε, κοντεύουμε. Μου είπατε να παίξω safe. Παίζω safe. Και πώς πάμε εκεί απέναντι? Α, πρέπει να πηδήξω εδώ κάτω, ε. Ωραία. Κρατήσου. Ωραία, ωραία, ωραία. Τα καταφέραμε.
Μου βάζει και μουσική παιχνίδι, ε. Πολλοί έρχονται κινήσεις σου, μήπως το έπαιξες σε σπίτι φίλου. Όχι, παιδιά. Πού να βρεις φίλους σε αυτή την εποχή. Και πού τους βλέπεις τις κινήσεις. Τις αέρινες. Δεν μπορώ να περάσω το πρώτο στάδιο. Τα καταφέραμε, λέει. Πάω τρέχοντας τώρα. Δεν υπολογίζω τίποτα. Πάω αργά γιατί βιάζομαι, λέει μια παροιμία. Εγώ πάω γρήγορα γιατί βιάζομαι παρόλα αυτά. Πάμε. Πόπο. Ρε φίλε. Ο τύπος δεν ελέγχει καλά. Άμα πας να πηδήξεις τελευταία στιγμή, δεν πηδάει. Πρέπει να πηδήξεις πολύ πιο πριν. Ωραία. Για εδώ πέρα μπαγκάρι μες στα κτίρια. Βλέπετε πως... δεν γίνεται επίτηδες. Είναι... κακοφτιαγμένος ο χειρισμός. Ανέβα! Είναι κακοφτιαγμένο. Δεν είναι ότι είμαι άσχετος. Ωραίος ο Φέδων, μου λένε. Ωραία. Το κατέμεισα μόνος μου, ναι. Εν τω μεταξύ, εντάξει, εκεί που πας να πανηγυρίσεις, το κάρμα έρχεται και σου δίνει χαστούκι. Πάμε από εδώ ή πάμε από την άλλη. Εκεί πάνω πρέπει να πάω, το βλέπετε έτσι, το στριφογυριστό. Είχα φτάσει εκεί κοντά. Πάμε από εδώ. Από εδώ. Πάμε πάλι. Αμάν. Μήπως είναι επειδή δεν είναι κακοφτιαγμένος ο χειρισμός. Κάτι τέτοιο έχω ξεκινήσει και υποψιάζομαι. Πω, παιδιά, ελπίζω να μην είναι όλα έτσι τόσο στενά όπως εδώ πέρα. Μιλάμε για πολύ... πώς να το πω... Ωπαλάκες. Ο Ψήρας. Ο Γιάννης. Και εσύ εδώ. Και εσύ εδώ. Από την Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθες, Γιάννη, στα ζησομέλη μας εδώ πέρα. Λίγο κοίταξε την κάμερα το τι έγινε, ποιος έκανε sub. Αποσυντονίστηκα full και πήγα να πέσω. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να πάμε. Νομίζω. Μου δείχνω από το δάχτυλο. Λες και πρόκειται να δείτε εσείς κάτι από αυτό. Θα πάμε από εδώ κάτω. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Σκύψε, βρε. Χαζούλικο. Και πάμε όπως ήμασταν πριν, στο ίδιο σημείο είμαστε. Τα καταφέραμε. Οκ. Okay. Οπότε θα διαβάζω το chat ανά λίγα διαστήματα. Και αν πέσει donate θα είμαι ακίνητος, παιδιά. Μην γίνει κανένα λάθος. Κρίμα είναι. Ωραία, κοιτούσα μήπως έχει κανένα κρεβάτι να κάνουμε γρήγορα. Αλλά ναι. Για πάμε. Αυτή τη φορά πιο προσεκτικά, γιατί φτάσαμε στο τελευταίο stage αυτού εδώ του Σολίνα. Αυτός ο Σολίνας είναι από τα χειρότερά μου προς το παρόν. Εν τω μεταξύ είναι το πρώτο μεγάλο εμπόδιο που συναντάω. Φανταστείτε τα υπόλοιπα πώς θα είναι. Α, ναι. Λίγο ακόμα. Το πάμε safe. Σκυφτά. Ναι, ναι, λίγο ακόμα. Δεν θέλω άλλες στροφές. Δεν μου αρέσουν οι στροφές. Μη... ωραία. Τι είναι το μη περιθαρή τα λέμε. Είναι κάποιο είδους... There is something strange going on with this world. Κάτι περίεργο λέει. Συμβαίνει με αυτόν τον κόσμο. What everyone come to, the stability has been shaken. Maybe this is a chance for me. Please. Έπεσα ήδη μια φορά, δεν θέλω να το ξανακάνω. Στο τσακ. Οπα, οπα, οπα. Τι τρέχεις, ρε. Τι τρέχεις, ρε. Κάτσε εδώ, ρε. Α, και εδώ το πόδι του. Α, έχει βγει το πόδι μου. Ωραία, 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 ωραία. Τα καταφέραμε. Και τώρα έχει να πάμε ήρεμα και ωραία μέσα. Α, τι τρένι είναι αυτά. Κάποιος hacker στο GTA τα έβαλε. Ένα ριστάτος τώρα, λέει. Οκ. Okay. Ναι, μια φορά πέσαμε κάτω-κάτω και τώρα έχει το εξής. Ή πάμε σιγά-σιγά από τις δράκες τρένου πάνω στα τρένα ή θα πάρω αυτό εδώ. Poing. Α, δεν κέρδισα και τίποτα ιδιαίτερο. Α, φτυχώς. Ωραία, ωραία, ωραία. Τελείωνε, ρε φίλε.
Α, ωραία σκαλάκια και έτσι μεγάλο μέρος να μείνουμε. Είμαστε στη στάση του τρένου. Βαλίτσες βλέπω εδώ. Και επειδή έχει παγώσει ο χρόνος, βλέπω μέσα στο πουθενά. Έχω μπαγκάρι εδώ. Έχει μπαγκάρι. Εντάξει. Βλέπω βαλίτσες στον αέρα. Ούτε στο Hogwarts Legacy δεν κάνει τέτοια. Μαγικά. Πιάστο. Τουλάχιστον εδώ δεν κινδυνεύεις άμα πέσεις να φτάσεις κάτω-κάτω. Κοιτάξτε εκεί. Έχω περιθώριο. Να δω τι γίνεται πιο πάνω. Αχα. Αχα. Οκ. Κινδυνεύεις. Α, οκ. Okay. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα πήγαινα γιόλο. Από πού να πάω? Υποχρεωτικά από εδώ. Αυτή την ευθεία θα πάρω. Δεν μπορώ ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Θα πάω σιγά σιγά. Γιατί όντως εδώ αν πέσεις κάτω τώρα κινδυνεύεις κανονικότατα. Να τσεκιστείς πιο κάτω όσο πιο κάτω γίνεται έτσι. Θα πάμε κάτω από την επιφάνεια από όπου ξεκινήσαμε. Θα ανοίξει με κρατήρα. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι βετεράνος, από την άποψη ότι όταν κάτσεις πάνω στο τρενάκι θα σε πάει μόνο του. First person πώς βάζω? First person κράτα το C μου λέει. Ευχαριστώ. Αμάν. Ζαλιστικό. Οκ. Το τρενάκι που μας πάει. Δεν μπορεί. Κάποια παγίδα θα έχει. Κάποτε θα υπάρχει. Πιάσου. Θα με πατήσει το τρένο. Δεν ξέρω γιατί πήδηξα. Νόμιζα θα πέφτε κάτω. Πού πάει το τρένο? Πάει πάνω. Τουλάχιστον κοιτάς κάτω. Τώρα που πατάω στο κενό. Δεν έχει γραφικά εδώ πέρα. Τώρα πόδια, οκ. Okay. Πάμε από αυτή τη μεριά. Α, κοιτάξτε πόσο άνεση έχει εδώ για να τρέξουμε. Παιδιά, έχει και slow motion το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να χρησιμεύει. Αυτό που έλεγαν ότι είναι σκληρό, λέει, να έχεις χάσει την πρόοδο που έχεις κάνει τόσο καιρό, απλά και μόνο επειδή θα πέσεις κάτω. Αυτοί που θεωρούν ότι αυτό το παιχνίδι είναι challenging και hardcore και τέτοια, δεν έχουν παίξει Don't Starve. Θεωρούν τον Don't Starve, α, τι κιούτικα γραφικούλια, οχο. Και ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού? Οπα, οχοχοχοχ. Στο Don't Starve μπορεί να έχεις παίξει 68 μέρες, να έχεις παίξει 2,5 μήνες και να πεθάνεις από μία μέλισσα. Άντε ξεκίνα την αρχή μετά. Εκεί να δείτε rage. Όχι εδώ. Για να ξέρετε πόσο σκληρός είμαι. Πόσο hardcore. Όχι εντάξει. Όχι εντάξει. Αυτό είναι διαφορετικό γιατί εδώ πέρα δεν εξαρτάται 100% από εσένα. Είναι λίγο glitchy. Αυτοί που φτιάξανε λέει το παιχνίδι απλά ήθελαν να βρουν τρόπο να αγοράσουμε νέα πληκτρολόγια. Προς τα πού θα πάμε? Η αλήθεια είναι ότι δεν σε αφήνει να παίξει με χειριστήριο, οπότε μάλλον ήθελαν να κάνει να σου γλιτώσουν τα λεφτά για χειριστήριο. Πληκτρολόγιο λέει πάρε, υπάρχουν φθηνά, τα χειριστήρια είναι ακριβά όμως, οπότε δεν θα παίζει με χειριστήριο. Θα ματιαχτώ να μην τα λέω αυτά. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ποιος έχει φτιάξει αυτές τις γραμμές? Και το πάω και τρέχοντας, έτσι. Το πάω τρέχοντας. Όπα, μπορώ να δω την πόλη πολύ πιο μακριά από ό,τι ήμουν εγώ. Υπάρχει ένα τείχος. Attack on Titan. Και στο βάθος βλέπω ουρανοξύστες. Εμάς εδώ τους στοχούς μας είχαν κλείσει έξω από το τείχος. Αυτό καταλαβαίνω τώρα. Υπάρχει και story που το ανακάλυψα εγώ. Τι φάση. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα.
πάμε προς τα εδώ πάνω, νομίζω. Ναι. Γιατί έχει και διέξοδα για να σου πας τα νεύρα. Ω, παλάκιας! Bright Light, καλώς τον! Και εσύ εδώ! Και εσύ εδώ! Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα για το δεύτερο ελέφαντας. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, να είσαι καλά. Μου μιλάει ο ελέφαντας. Και πού πάμε τώρα? Πάμε... Ω, προς τα εκεί πάνω. Εδώ στα βαγόνια. Oh, slow motion. Τσαπ, 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 τσαπ. Πω, το κάνεις και πιο δραματικό έτσι. Κρατήσου, ρε! Αχα. Τα καταφέραμε. Είδατε εδώ, δεν κρατήθηκε. Δεν φταίω εγώ. Κρατήσου, ρε. Χαζούλη. Πού με πάει? Ξεμπάγκαρε. Ξεμπάγκαρε. Παιδιά, ήμουν στη μέση του πουθενά. Άμα έπεφτα. Ποιος ξέρει. Μπαγκάρι, κοιτάξτε πως ανεβαίνει τις τέτοιες. Ω, γεια σου, Γρηγόρη. Σε βλέπω ολονυχτία, λέει σήμερα. Είδατε, έχασα τα λεγόμενά μου. Έχω πάθει μικρό κεφαλικό. Όχι επειδή είδε τον Γρηγόρη. Επειδή σκέφτηκα τότε ότι πήγα να πάθω ξαφνικά. Κρατήσου, ρε, μπράβο. Παιδιά, ανέβευστα κάτω εδώ. Καλά κρασιά. Θα παίζαμε κάτι άλλο. Θα παίζαμε κάτι άλλο. Αχα. Κάτσε καλά, σου λέω. Αχα. Κάτσε να δεις που θα φτάσει σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. Παναγία μου, πάτησα λάθος κουμπί. Από το tryhard. Α, πάμε από εδώ, πέσε κάτω. Α, τι ωραία πλατφόρμα. Τι κάνει το click? Slow walking. Οκ. Πάει χαλάρα. Πάει χαλάρα. Παναγία μου. Τρέχα. Αναμογεννήτριες βλέπω. Το Los Santos είναι εκεί στη μέση. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Κάτι τέτοια κάνει το παιχνίδι και σε κοψοχολιάζει, λέμε. Ωραία. Τι πάθαν τα τρένα εδώ πέρα? Πώς πάμε εκεί πάνω? Από εδώ, ε. Κάνε παρκούρ. Φίλε. Αμάν. Αμάν, αμάν, αμάν. Φεύγω. Πω πω πόσο γρήγορος είμαι. Τι πρόοδο κάνω. Αχα. Παμ. Ολευθεία. Τα τίκ μου. Ευτυχώς κρατήθηκε από εδώ. Και μετά από εδώ. Ναι, και μετά από εδώ, και μετά από εδώ. Πάμε εκεί απέναντι ή πάμε εδώ πάνω? Πάμε εκεί απέναντι. Τι από αυτή εδώ, τι είναι σκατουλίτσα? Όταν ανεβαίνει γρήγορα, κατεβαίνει πιο γρήγορα. Γρήγορη, ωραία τα ρητά σου. Κάτσε κάτω, ρε. Δεν μ' αρέσει, αυτό είναι πολύ λεπτό, παιδιά. Oh, I'm still scared of him.
Παιδιά, κρατήσω από εδώ, κρατήσω από εδώ. Μπορώ να κάνω κάτι εδώ πέρα. Δεν θέλω να κάνω parkour πάνω στα... σ' αυτά ρε παιδιά. Μπορώ να πηδήξω απέναντι εκεί. Κρεβάτι δεξιά. Ω, ναι. Το είδατε ή έτσι το έχετε μάθει απ' έξω, το έχετε τελειώσει το game. Boing. Κερδίζω κάτι με αυτό το κρεβάτι. Να πάω προς τα εκεί. Α, έκανα αυτό το κολύμπι στον αέρα και τα κατάφερα. Α, ετομάτης είναι, ναι. Τι βλέπουν τα ξωτική ισχυά μάτια σου, Λέγκολας. Πάμε από εδώ. Έχει κι άλλο πιο πάνω του. Τι είπες τώρα. Δεν πειράζει, πάμε παραδοσιακά. Γιατί εδώ έχω μπλέξει τόσο πολύ που σκέφτομαι, ναι. Τώρα, βοηθάει αυτό. Πάμε έτσι. Αχ, αχ. Ναι. Τι κάνεις ρε, σηκώνεται μόνος του αυτός. Α, ναι. Δεν ξέρω αν έχει τέρμα, παιδιά. Να μου πείτε εσείς αν έχει φτάσει κανείς στο τέρμα. Δεν νομίζω να φτάσουμε σήμερα εμείς. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο γαμάτοι. Το μυρίζομαι ότι κάποια στιγμή δηλαδή θα έχω φτάσει τόσο μακριά που όταν πέσω κάτω δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ ξανά. Κρατήσου ρε! Κρατήσου ρε βλαμένε. Κρατήσου ρε λύθιε. Το βάλα slow motion για να είμαι πιο συγκρατημένος. Το έχουμε. Μια χαρά, το σώσαμε. Κάτι μου λέει ότι θα φας νωρίς σήμερα. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ τι μπαγκές κάνει. Πάμε από εδώ. Τώρα το πάω γρήγορα για να φτάσουμε γρήγορα εκεί που πρέπει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Τα έχουμε περάσει ήδη μια φορά και πηγαίνω full speed να πιει τσάι. Το νερό να μου φύγει έξω το παράθυρο, οκ. Okay. Δεν υποσχόμαι τίποτα, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, έκανε 3 βήματα παραπάνω μόνος του. Και εγώ που είδα τα άλλα παιδιά που παίζανε σε βίντεο, σκεφτόμουν ότι κάνουν βλακίες επίτηδες για να πέσουν και να ριτζάρουν και να κάνουν content. Όχι! Περπατάει μόνος του. Μόνο αν παίξει θα το καταλάβεις. Κοιτάξτε εδώ. Κρατήσου ρε. Το speedrun είναι 17 λεπτά. Ο δικός μου χρόνος είναι αυτός. Ωραία. Και πάμε από εδώ όπως είχαμε πάει πριν. Θα πρέπει να πάμε τρέχοντας. Όχι έτσι. Ναι, πάμε έτσι. Απ. Ναι. Δεν πάω από βαρέλια, δεν κάνω τέτοιο τύπου Super Mario ή Crash Bandicoot parkour. Σίγουρα θα πέσουμε. Ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα. Κρεβάτι. Υπήρχε και ένα δεύτερο κρεβάτι, μου είπατε. Θα το δοκιμάσουμε τώρα. Θα τα ψάξουμε. Πού είναι τα κρεβάτια σας?
Υπάρχει κρεβάτι. Δεν πειράζει, θα κάνω ό,τι έκανα πριν. Αχα, 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 πιάσου, πιάσου, πιάσου. Ναι. Πάμε λίγο πιο εδώ. Κρατήσου, κρατήσου, κρατήσου. Μπράβο. Τουλάχιστον βλέπει chat χωρίς να προχωράς, μας αγχώνεις. Ναι. Ο Στέλιος το έκανε σε 7 λεπτά, αλλά με exploit. Κακός χαμός, το έχει παίξει. Πάλι κολυμπήσαμε όπως έπρεπε. Δεν πρέπει να πάω εκεί πάνω, ναι. Τώρα πήγα όμως. Τι hitbox λέει, απαπα, εμένα μου λες. Αχ, με τρώει και η μύτη μου. Ναι. Ναι. Είσαι χαζός. Είσαι χαζός. Τι κάνεις, παιδί μου. Έλα, εδώ θέλω. Ωραία. Τα πες, παιδάκι μου, λέει. Οχ. Τα κατάφερα. Εδώ είχα πέσει πριν. Χωρίς λόγο είχα πέσει δηλαδή. Από bug. Πού πάμε τώρα? Εκεί πάνω πρέπει να πάω. Καλά. Αυτό το σωληνάκι εδώ. Ας το σωληνάκι αυτό, παιδί μου. Ποιος το έχει βάλει μες στη μέση? Πάμε. Τα καταφέρνουμε. Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than in 20 to 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for. Πάμε, 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 πάμε. Είχα αυτοπεποίθηση σε αυτό εδώ. Α, έβαλε μουσικούλα. Αν και είναι τόσο βουβό που μου έρχεται να βάλω δικιά μου, το σκέφτομαι. Να βάλω δικιά μου μουσική. Να έχουμε να μας διασκεδάζει. Super Mario Time. Ναι, μια ομπρέλα Mary Poppins. Αυτό μου έλειπε. Ωχ, Θεέ μου. Τι πρέπει να πάω εκεί απέναντι τώρα, σε αυτό εδώ, με δουλεύετε. Αν τσακιστώ θα φτάσω στο δέντρο, στην καλύτερη, στο τρένο, όχι δέντρο, που είναι από κάτω μου. Κρατήσου. Κρατήσου. Και τώρα μπορεί να κρατηθεί από αυτό. Αλήθεια. Δεν κρατιέται. Σπάσε τα πλευρά σου. Κρατιέται, λέει. Δεν κρατήθηκε όμως. Γιατί είναι βλαμενάκι. Είναι παιδί. Λέω και εγώ, θα έγραφε Hellenic Train πάνω. Δεν κρατήθηκε όμως ο Χαζούλης. Ήταν ψημένος να μην κρατηθεί ούτε εδώ πέρα. Α, είναι πολύ καλός. Κοιτάξτε πώς πάει. Παιδιά, αυτό το σημείο εδώ λίγο το... Πάμε λίγο περπατώντας. Πάμε λίγο περπατώντας. Γιατί θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Τι είναι ξαφνικό. Πριν πηδήξω να ψάξω το δεύτερο κρεβάτι, μου λέτε. Α, να το. Αλήθεια τώρα, θέλετε να προσπαθήσω να κάνω boing 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 τόσο ψηλά? Θα το δοκιμάσω. Boing. Με slow motion. Κάντο. Με slow motion. Όχι.
Με slow motion. Ω, δεν θα κρατηθεί! Δεν θα κρατηθεί! Κρατήσω από αυτό το τρένο στο χ! Μην πας πιο κάτω, όχι παιδιά. Κρατήσου από τις ράγες εδώ πέρα, έστω κάπου κρατήσου ρε φίλε. Κρατήσου λέω. The pain. Μη, τελευταία μου ευκαιρία. Κοκκίνησα. Και το τερμάτισε στη G-Next, λέει. Γεια σου, Ίνσο. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Δεν κάνω rage quit, μην αγχώνεστε. Ναι. Αυτή τη φορά θα το κάνουμε με μουσικούλα. Και πάμε από εδώ. Αυτή τη φορά το έχουμε. Γιατί πήραμε το experience. Το ότι με τα κρεβάτια κάνεις ή πρόοδο ή όχι πρόοδο. Να βγάλω τα ακουστικά, έλυσα τα μαξιλαράκια από τους καπνούς. Αυτό είναι που με ενοχλούσε τόση ώρα. Η καπνή. Να κολλάτε παρακαλώ. Ωραίος ο Φέδων. Όταν πέθεις πρέπει να στοχεύεις για ένα σημείο, όχι να προσεύχεσαι. Διάλεγα στη... πάτα καβελάκια προς τα κάπου και προσευχόμουν να με υπακούσει. Αλλά δεν πήγαινε όσο καλά έπρεπε να πάει. Τώρα που έμαθα θα είναι πολύ καλύτερα, λέει ο κόσμος. Μπορεί. Αλλά μπορεί και όχι. Αυτό είναι που με τρομάζει λίγο περισσότερο. Κοιτάξτε, έχω μια μουσική από πίσω να με... Να μου δίνει λίγο κουράγιο τώρα. Εντάξει. Έχει χάρη που δεν πρέπει να διαβάσω το chat. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς με δουλέψατε τώρα. Γελάτε με, το, με την κατάντια. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα σε αυτό το game εγώ παντός δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Δεν νιώθω rage. Νιώθω την απίστευτη κατάθλιψη και απελπισία. Ναι. Και υπάρχει και ένα extra challenge σε αντίθεση με το να παίζει κάποιος μόνος του. Έχουμε πει εδώ έχει bug. Μη! Τα γλιτώσα με τα bug. Νιώθω και το ότι έχω κοινό εδώ πέρα που... Κοιτάξτε πως πηδάει. Που βασίζεται πάνω μου. Δεν πρέπει να σας απογοητεύσω. Όταν παίζεις μόνος σου λες εντάξει δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι. Είναι θέμα... θέμα έτσι υπόσχεσης ότι θα πάμε μακριά. Ωραία. Τώρα πάμε τρέχοντας όπως καταλαβαίνετε γιατί είμαι τόσο προ που δεν φοβάμαι τίποτα. Και κοιτάξτε και τη σύρρη στο κενό έπεσαν. Όλοι εκεί πέφτουν. Όλο slow motion και τα τέσσερα κρεβάτια. Έτσι λέω να κάνω. Ωραία. Δείξαμε στην εμπειρία χρόνων στο gaming. Α, κοίτα που φτάσαμε. Κάτι γίνεται εδώ, παιδιά. Τι λέω. Είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Πού είναι το κόκκινο τρένο? Εκεί είναι το κόκκινο τρένο. Μέχρι το κόκκινο τρένο είμαι ευχαριστημένος όταν πέφτω. Κάτω από το κόκκινο τρένο μου τρώει λίγο από το sanity μου. Δηλαδή, χάνω λίγα χρόνια από τη ζωή μου. Λίγο υπομονή, ας πούμε. Αρχίζω να πεινάω πιο γρήγορα, ώστε θα κλείσω για να πάω να φάω. Ξέρετε, κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Soul Reaper! Συμπεθέρα, καλώς ήρθες! Και εσύ εδώ! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καρδούλες. Μπορείς να γυρίσεις από μπασκετάκι με φίλους, είμαι έτοιμος να δω το live σου. Πόσες φορές έχεις πέσει. Δεν θυμάμαι, γιατί την ώρα που πέφτω δεν μετράω, αλλά ανθεματίζω. Ο κόσμος στο chat θα σου πει πρέπει να είναι πάνω από 3, μπορεί να είναι 4.
Αυτό που τρώνε μοιάζει με το διόραφο του Transport Fever 2. Ισχύει και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε κοινό εδώ που έβλεπε Transport Fever. Ωραίο παιχνιδάκι. Εγώ τρέχω εδώ για να σας δείξω πόσο προ έχω γίνει. Πρώτη φορά βλέπω αυτά τα βαγόνια. Είμαι τόσο καλός που επειδή τα περνάω όλα με τη μία, δεν τα συναντάω συνέχεια ξανά και ξανά. Λοιπόν, και πάμε λίγο. Τα λα 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 λα. Στρούμφο περπατώ. Θα πάμε πάλι από τα κρεβάτια. Τι ψηφίζετε? Θα ρισκάρουμε την ανεξέλεγκτη πώς το λένε. Καθίστε να δούμε πού θα μας φτάσουν τα 1, 2, 3, 4. Τέσσερα είναι τα κρεβάτια. Ναι, θα προσπαθήσουμε τα κρεβάτια, παιδιά. Αν πεινάς, λέει, κρεβάτια. Καλή η φάση σου. Ωραία. Και τώρα πρέπει να στοχεύω απλά το κρεβάτι. Το λάθος έγινε. Please, κόκκινο. Κόκκινο τρένο. Κόκκινο τρένο. Κόκκινο τρένο. Και τώρα πρέπει να βρούμε. Κάποιο τρένο γενικότερα. Δεν ξαναπάω από τα κρεβάτια, σας το υπόσχομαι. Μην κλείσετε το stream. Την επόμενη φορά θα πάμε αργά και σταθερά. Σας το υπόσχομαι. Άντε για ζήσει, λέει ο κόσμος. Βρε, μην κλείσετε, είπα. Τώρα πάω πάνω ή πάω κάτω? Όχι άλλα κρεβάτια. Αν και ψήνουμε πολύ να κάνω ένα κρεβάτι ακόμα. Γιατί νομίζω ότι ήμασταν στο τελευταίο κρεβάτι. Πάμε από εδώ, πάμε από εδώ. Θα τα καταφέρουμε. Στρωματάς τον πατέρα σου. Νομίζω ότι άμα ήταν θα τα είχα καταφέρει. Μάλλον ήταν... πώς το λένε... κατασκευαστής σιδηροδρομικών γραμμών. Και έχω κολλήσει στο αγαπημένο μου σημείο. Στις γραμμές του τρένου. Φέρτε μου κανένα κρεβάτι να φτάσω γρήγορα εκεί που θέλω να φτάσω. Αυτά τα μπαγκαρισμένα το σίδερα, καλό είναι να τα πηδήξουμε γρήγορα. Ωραία. Πάμε. Το τρίτο jump λέω να μην αφήσει καθόλου το slow motion. Okay. Λέτε δηλαδή να ξανακάνουμε το jump. Έχετε ψηθεί εσείς? Τι λέει το chat? Ναι ή όχι? Ναι όποιος θέλει κρεβάτι, όχι όποιος δεν θέλει. Είναι πολύ ωραίο το οποίο το συγκεκριμένο, γι' αυτό το βλέπουμε ξανά και ξανά. Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα τώρα με το κρεβάτια. Εγώ μπορεί να έχω αποφασίσει να μην θυμώσω. Αλλά στο τέλος βλέπω να θυμώνετε εσείς. Είμαι ο μόνος streamer που το rage δεν θα το έχω εγώ. Θα ριτζάρουνε οι θεατές. Θα είναι σε φάση, α, δεν πρέπει να τον ηλίθιο, ασχολιόμαστε τόση ώρα. Ωραία. Α. Ναι, αλλά κοιτώντας πάνω αυτή τη φορά. Μα τα κρεβάτια μου είναι κάτω. Αλλά ναι, αυτή τη φορά θα το κάνουμε, ναι. Απ. Απ. Κοιτάξτε πόσο expert έχω γίνει σε αυτή την τοποθεσία όμως. Έχετε δει άλλον πιο προς αυτό το συγκεκριμένο σημείο? Όλοι περνάνε χαλαροί και δεν το ξαναβλέπουν ποτέ, ενώ εγώ είμαι εδώ κανονικότατα. Hey, hey.
Κρατήσου ρε. Λοιπόν. Κρεβάτια λοιπόν. Boing. Να το ένα κρεβάτι. Ακόμα ανεβαίνω. Παιδιά, έχω φτάσει στο δεύτερο κρεβάτι. Only down. Ωραία. Δεύτερο κρεβάτι εδώ. Αν ξαναπέσω ναι, όλο το παιχνίδι θα το παίξω με σαργή κίνηση. Όχι, βασικά αυτή είναι η τελευταία φορά που προσπαθώ να πάω με κρεβάτια, παιδιά. Αλλιώς θα κάνουμε το παρκουράκι μας Super Mario, όπως πάντα. Ωραία. Επόμενο κρεβάτι είναι εδώ πάνω. Παιδιά, είναι παγίδα το επόμενο κρεβάτι. Α, τα κατάφερα. Και πού πάμε τώρα? Μην το προσπεράσεις! Και πού πάμε τώρα? Κρατήσου σε κάποια σωλήνα, όποια να είναι. Κρατήσου σε αυτή τη σωλήνα, όχι όποια να είναι. Κρατήσου λέω, βλάκα. Αι. Ένα λεπτάκι, πείτε μου. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν. Δεν έχω και save, ρε παιδιά, όντως. Λοιπόν, κερδίσαμε τώρα ουσιαστικά όλο το parkour εδώ με τις συντεριές. Σωστά, εδώ υπάρχει και ένα εργοστάσιο. Και εγώ συνεχίζω προς τα πάνω. Περπατώντας. Χαλαρά. Σαν να μην είχα αργήσει καθόλου να πάω να δουλέψω εδώ στη γειτονιά. Ωραία. Ωραία. Πω, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Οκ. Αλήθεια τώρα, σε αυτή τη σχαρίτσα πρέπει να πάω. Σε αυτό, στο YouTube βάλτε ότι το κάνεις με τη μία, λέτε. Θα το μοντάρουμε, μην αγχώνεστε. Παιδιά, δεν μπορώ να πάω τώρα σε αυτή εδώ τη σχάρα. Δεν κρατήθηκε. Δεν κρατήθηκε από την κορασχάρα, φίλε, έπεσα παν... Ευτυχώς κρατήθηκε εσύ από εδώ. Πού είμαι? Α, οκ. Πώς πάω τώρα? Δεν κρατήθηκε από τη κολοσχάρα και το ήξερα. Παίρνω από κάτω. Φαινόταν το πράγμα. Τουλάχιστον θα ξανακάνουμε αυτό με τα κρεβάτια, παιδιά. Τέλεια. Άμα σας άρεσε η περιοχή με τα κρεβάτια, θα την ξανακάνουμε. Μην φοβάστε τίποτα. Τώρα έχω μάθει. Αυτό με τη σχάρα, παιδιά, πώς μπάγκαρε το πράγμα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με τα κρεβάτια χωρίς καν slow motion. Ναι! Ναι, μπορούμε! Με τρομάζει απίστευτα το slow motion. Α, και χωρίς χέρια. Ξύνω τη μύτη μου. Boing. Ωραία. Επόμενο κρεβάτι, παρακαλώ. Εξαφανίζονται πράγματα από κάτω. Ναι. Πέσε στο κρεβατάκι σου εσύ κανονικά τώρα. Δεν διαβάζω chat, συγγνώμη. Είναι ευκαιρία σας να βρίσετε. Θα τη γλιτώσετε. Πήγαινε κι άλλο πάνω, κι άλλο πάνω, κι άλλο πάνω, κι άλλο πάνω.
Δεν θέλω να δώσω αργή κίνηση το ότι θα πέσουμε. Κρατήσου, κάτι πήγε στραβά. Κρατήθηκε τουλάχιστον. Λοιπόν. Α. Α, τέλεια. Για πάμε, για πάμε. Το έχουμε. Το έχουμε. Μήπως μπορούσα να περάσω και τη σχάρα έτσι απλά. Με το κρεβάτι και μόνο. Αι. Υδρώσαν τα χέρια μου, παιδιά. Τις βλακίες. Ποιος τα βάζει έτσι στραβά αυτά. Και τώρα. Slow motion. Όχι, slow motion δεν μπορώ να. Ορίστε. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις πριν. Άρε φίλε. Screw you. Α, τα καταφέραμε. Τι είναι εδώ μέσα. Βλέπω ιδιαίτερη ασφάλεια. Δεν έχει να φοβηθούμε ότι θα πέσουμε κάτω. Άκυρο, έχει να φοβηθούμε ότι θα πέσουμε κάτω. Ναι. Πάμε προς τα εδώ. Τουλάχιστον βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Ήρθαμε σε μια αποθήκη εργοστασίου. Πάνω στον ουρανό. Πώς πάμε εκεί. Ωραία. Όπα, πολυκατοικίες. Αχα, και ένα σπίτι με μπαλόνια. Πολύ βαβούρα έχει όντως. Πάμε εκεί μπροστά στους κακτούς. Αμάν. Πάμε στους κάκτους, ξέρω εγώ. Δείχνει ότι μια και καλή ξεμπερδέψαμε από τα βαγόνια του τρένου. Τα βλέπετε και κάτω, εκεί είναι. Μας περιμένουνε. Εάν γίνει κάποια βλακεία και πέσουμε στα βαγόνια του τρένου, πιθανότατα θα πάω να φάω. Τι άλμα ήταν αυτό. Απ. Νεκροταφείο. Πέρασα κρεβάτι. Hello, kinfolk. Πού ήταν το κρεβάτι. Α, πού θα μας πήγαινε. Τέλος πάντων, πάμε πιο εδώ. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα κρεβάτια, γιατί έτσι κι αλλιώς θα ξαναπέσουμε και θα πάρουμε μετά το κρεβατάκι. Είδατε και πριν που το ξεπέρασα, το προσπέρασα το κρεβάτι. Ναι. Τώρα, αλήθεια τώρα. Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, αυτό φαίνεται ότι άμα σπάσει το ξύλο είναι επικίνδυνο. Πρέπει να πηδήξω και κάτω. Ναι, πήδα λέτε. Αμαν. Α, ήταν πιο εύκολο από ό,τι περίμενα. Ρε κατσαπλιά. Νάτος. Οπ, Walter White. Κλασικό αμερικάνικο τροχόσπιτο. Τίποτα, πρώτα αποφεύγω. Πάμε από εδώ. Η μουσική ταιριάζει απόλυτα με το game. Η μουσική δεν είχε μουσική το game, οπότε είπαμε να βάλουμε τη δικιά μας. Ωραία. Ήρθαμε στο μετρό. 161 Street Station Stadium. Α, έχει κάποιο στάδιο. Και προς τα πού. Πάμε από εδώ. Έχει κάτι φώτα. Άσε με να περάσω.
εδώ. Okay. Downtown, πάμε για κέντρο. Τι φάση, είναι σαν να παίζω... είχα παίξει κάποτε Half-Life Alyx VR, κάτι τέτοια τρομακτικά τρενάκια είχε. Πάω προς τα δω. Όπα. Μπαλόνια. Α, φτάσαμε τόσο ψηλά. Το Mr. White είναι, έχει κάτι σφαίρες. Οκ. Okay. Πάμε από εδώ. Εκεί μπροστά έχει parkour. Από εδώ πάνω. Θα βλέπετε που έχει κάτι παρκουρίσια παλέτες. Καθίστε να το πω από εδώ πέρα, άμα είναι εύκολο εδώ. Πάμε από εκεί μετά. Στην οικοδομή και μετά πάμε στο σπίτι. Ναι. Να πάρουμε το πιο ρήψο κίνδυνο. Είναι απόλυτη μουσική υπόκριση για fail. Ξέρω τι βάζω, παιδιά, ξέρω. Πάμε από εδώ. Όχι από τις παλέτες, λέει ο κόσμος. Όχι, φωνάζανε ο κόσμος. Τώρα κόλλωσα όμως. Ενώ είχα όλη την καλή διάθεση. Φιουπ. Μεταβολή. Κάτι θα ξέρετε περισσότερο. Σας ακούω. Το drone σε πάει κάτω, λέει ο κόσμος. Ναι, αφού είσαι καλός, λέει εδώ. Ωραία. Μ' αρέσουν τα καλά σας λόγια, ειδικά όταν δεν ισχύουν. Πάμε από εδώ. Ή όχι. Μισό λεπτάκι. Ναι, πρέπει να πάω πάνω. Μη! Κρεβάτι. Ωραία. Το έχουμε. Λοιπόν, εδώ θέλει προσοχή, γιατί άμα πέσουμε, καλά Χριστούγεννα. Την αναμοκινήτρια δεν την καταφέρω μέχρι να πάει 9. Πλάκα, πλάκα. Τι κάναμε εδώ. Προχωράει. Προχωράει. Προσοχή! Μπούμ! Να πηδήξω. Άμα, πάει και πίσω. Μια σιδεροκατασκευή εδώ πέρα, χαμός. Λοιπόν. Από εδώ. Στην πουλτόζα. Πάμε από εδώ. Και μετά από εδώ. Ρε χαζε. Ρε χαζε. Τι πάω, πού να πάω. Κερδίζω κάτι αν πάω εκεί πάνω, νομίζω πως όχι, πρέπει να έρθω από εδώ. Έχει βάλει και μουσική το παιχνίδι πλέον. Μια περίεργη και δεν ταιριάζει με αυτή που έχω βάλει εγώ. Ζαλίστηκα. Τουλάχιστον κερδίζουμε. Αμαν. Χα. Είμαι ο Κόνορ. Το ρομπότ που έστειλε η Cyber Life. Ωραία. Κρεβάτι δεν βλέπω. Οπότε πάμε από εδώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Αυτό που φορώ στο Αίγιο. Στο Αιγαίο. Λέω κι εγώ. Ξαφνικά. Ανεμογεννήτρια. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι αυτό. Παιδιά, τι κάνω εδώ πέρα τώρα. Νιώθω... Πάω από εδώ. Οπ. Ο κούκλος λέει, γεια στι... Α, για το παιδί εδώ λες. Τι κάνετε, μια χαρά, καλώς την. Ρε, τι γίνεται. Το βλέπω να έρχεται. Παιδιά, να έρχεται όντως. Α,
Ορίστε. Σιγά βρε, πώς πας τρέχοντας. Παιδιά, δεν μπορώ να πάω αυτές τις τσιμεντόλιθες εδώ πέρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από το γερανό. Ευκολάκι λέει ο κόσμος. Δεν είναι ευκολάκι. Πάω στο γερανό, μπορώ. Δεν νομίζω να μπορώ. Τσιμεντόλιθες ητής λοιπόν. Κόταν δεν πας. Μόνο και μόνο για αυτή την προσβόλα τώρα θα πάω. Ανέβασα αυτή εδώ τη λίθο. Έκανα μια πρόβα. Πάμε! Οχ. Αχ. Παναγία μου. Ναι, θα ετοιμάσω το φαΐ, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Εδώ έχει πολλές και είναι όπως να είναι. Τι λέτε τώρα. Ωραία. Ναι. Για πάμε. Εύκολο. Παιδιά, δεν είναι εύκολο από εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο. Αλλά θεωρώ ότι η παιδιά δεν κρατήθηκε. Απλά λες, κρατήσου. Ωραία. Μαριέτα, ξέρεις που έχουμε ξεκινήσει κάτω από τα κτίρια και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Δεν ξέρω αν δεν ξέρεις το παιχνίδι, αλλά έχουμε ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Και πάμε πάλι. Δεν έχει checkpoint. Εξηγώ σε όποιον έχει έρθει τώρα. Ωραία. Ωραία. Για πάμε προς τα δω. Ο παλάκιας. Καλώς και τη Μαριέτα. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Και εσύ εδώ. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το sub. Οπότε καλώς ήρθες, Μαριέτα. Εγώ συνεχίζω εδώ τραχαρντάροντας. Με συγχωρείτε αν είμαι λίγο απασχολημένος. Παλεύω για την υγεία όλων μας. Boing. Οπα. Here we go again. Δεν λες τίποτα. Μπαγκαρισμένο παιχνίδι είναι, το ξέρουμε όλοι αυτό. Να σας πω κάτι, εκεί μπορώ να πάω, έχει κρεβάτι. Έχει κρεβάτι εκεί. Κρατήσου! Ναι. Και πού μας πάει αυτό το κρεβάτι? Στο ίδιο σημείο. Μου άρεσε αυτό που έγινε. Αυτό που μας πάει? Πουθενά. Δεν μας πάει πουθενά αυτό, έτσι. Νομίζω πως όχι. Φτάσαμε εδώ τέλος πάντων. Και πάμε να ανέβουμε πάνω
αυτές τις ζαλιστικές σκάλες. Ελπίζω να μην έχετε επιληψία, παιδιά, ή ήλιγκο, ή μικρανίες, ή κάτι τέτοιο. Πάμε εδώ. Ωραία. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν υπάρχει κάποιος καλύτερος δρόμος. Να πάμε εκεί που θέλουμε. Πέρα από τις τσιμεντόλιθες. Για μισό λεπτάκι. Να, τώρα πιάνεσαι. Πριν στη τσιμεντόλιθο δεν ήθελες. Πάμε από εδώ. Κλασικά. Ωραία. Ωραία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, που πρέπει να πάμε. Αν υπάρχει κάποιος καλύτερος δρόμος. Νομίζω από εδώ πρέπει να πάμε. Ωραία. Το βλέπετε που μπαγκάρει, έτσι. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Θέλω άλλο δρόμο να πάω. Από τα λάθη μας υποτίθεται μαθαίνουμε. Θέλω άλλο δρόμο. Υπάρχει άλλος δρόμος να πάω. Πείτε μου. Θέλω να πάω από κάπου αλλού. Δεν παίζω ξανά από τις οικοδομικές πλάκες. Δεν μπορώ. Έχω κολλήσει. Υπάρχουν δύο τρόποι να πας. Ένας από τις τσιμεντόλιθες και δύο να πηδήξεις από τη διαδρομή που θα σε πάει το drone πάνω στο σπίτι. Πώς πάμε στο drone πάνω στο σπίτι? Πήγαινε το γερανό. Το γερανό τον ψάχνω τόση ώρα. Και... δεν βρίσκω τρόπο να πάω. Να οδηγεί κάπου μετά. Λοιπόν, θα πάω παλού τώρα. Γιατί, ξέρετε κάτι, είναι... κοίταξε εδώ, θα μας ζαλίσει αυτό το πράγμα. Είναι γκλιτσαρισμένο. Πάμε από εδώ. Άλλο πράγμα εδώ. Αλλά είναι τουλάχιστον πιο πλατή, ρε φίλε. Να πάτε πάνω στις πετρούλες. Αμάν, Παναγία μου. Αμάν, Παναγία μου. Αμάν, Παναγία μου. Αμάν, Παναγία μου. Ευχαριστώ, drone. Γεια σου. Πού μας πας τώρα? Ποιος το χειρίζεται? Μην με ρίξεις. Μισό λεπτάκι. Θα δω που θα πάω. Οκ, πρέπει να πάω εκεί. Ωραία, καθίστε να κάνω τη βόλτα μου. Πάει, ρε. Όχι, εγώ δεν κατεβαίνω. Ξεκίνα πάλι. Ναι, ναι. Πω, την πάτησα. Κοιτάξτε εδώ. Ποιος το χειρίζεται και με τρολάρει έτσι? Όχι, ρε φίλε. Μπλέξαμε. Πάλι στα ίδια φτάσαμε. Τουλάχιστον έχει λιγότερο κόπο να φτάσουμε εκεί πέρα. Ήθελα να κάνω μια αναγνωριστική. Να δω πού να πηδήξω, μπρο. Ωραία. Από εδώ, ναι, ναι.
Ωραίο παιχνίδι, διάλεξε να ξεκινήσουν την εβδομάδα. Σκέψου, με αυτό το παιχνίδι θα αποχαιρετήσουμε τα live streams, παιδιά. Αυτό ναι, είναι το καλοκαιρινό σας δώρο, παιδιά. Παιδιά, δεν ήξερα ότι το drone θα με χαντακώσει. Λέω εντάξει, θα κάνει γύρω-γύρω και θα πηδήξω όποτε θέλω εγώ, όπου θέλω εγώ. Οπότε πάμε από εδώ. Πάμε πάλι. Το έχουμε. Ωραία, φίλε, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε. Λοιπόν. Για να δούμε. Πηδάς κάτω στον ανεμόμυλο, λέτε. Α, το βλέπω ένα κρεβάτι εκεί πέρα. Όχι πάνω εδώ. Κάτω, εκεί. Εδώ δηλαδή. Έχει ένα κρεβάτι. Όχι εδώ. Για να δούμε πού μας πάει αυτό. Αχα. Έχει μια πλατφόρμα εδώ πέρα. Το σπίτι δεν μας νοιάζει, έτσι προς τα εκεί θα πάμε τώρα. Πάμε. Εδώ, αφού φεϊλάραμε. Ξανά εδώ. Εδώ φαντάζομαι. Άσε τον ανεμόμυλο να σε χτυπήσει. Πάνω στα καλώδια λέτε. Λοιπόν. Τι είναι αυτά πάλι. Α, πάμε από κάτω. Ωραία, πάμε από εδώ. Ρε φίλε. Εντάξει. Πάμε από εδώ. Τι ωραία μουσική που έχει το game. Ταιριάζει απίστευτα. Κι άσου ρε. Κοντά στα κτίρια, φεϊλάρι φουλ. Οκ. Κάναμε μια πρώτο, παιδιά. Ωραία. Έχει πάει καλό το πράγμα από ένα σημείο και μετά. Φτάσαμε στην κορυφή του της ανεμογεννήτριας. Αχα. Keep out. Πολύ αργά. Τώρα δεν κατεβαίνω άλλο. Τι και τώρα πρέπει να πάω εκεί πέρα. Στο keep out. Τι λες τώρα. Και θα κουνιέται και το πάτωμα. Και θα έχουμε και τις ανεμογεννήτριες εδώ να με κάνουν να βιάζομαι. Κρατήσου. Δεν είναι όσο δύσκολο σου φαίνεται. Οκ. Αφού κρατήθηκε δεν είναι δύσκολο. Όταν δεν κρατιέται δυσκολεύομαι.
Ωραία, κάτι καλώδια. Τι είναι αυτό, για φυσικό αέριο? Τόσο πάνω. Ρεύμα είναι. Τι ωραία μουσικούλα έβαλε το παιχνίδι. Κάτσε να χαζέψουμε τη θέα. Θα τη χαζέψουμε πέφτοντας. Γιατί βιάζεστε? Λοιπόν, καταρχάς, ναι, είμαστε τόσο ψηλά όσο νομίζετε. Θα περάσω πέρα από το γαλλικό κλειδί εδώ και τις πένσες. Αμάν. Μην πέσουμε τώρα, στα πίσω ύστερα. Και πάμε προς τα δω. Άσε τώρα που σκαρφαλώνεις. Εδώ δεν σκαρφαλώνες πριν στη τσιμεντόλιθο που ήθελα. Ξεκίνησε να σου πιάνει ο πόνος. Ωραία, πάμε από εδώ. Α, κοίταξε εδώ κάτι κόνους. Ορίστε, άμα κρατιέσαι, δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν κρατιέσαι ώρες-ώρες. Στο κρεβάτι πίσω να πάω. It's too late. Θα το ζήσουμε όλο το experience. Δεν το είχα δει. Μην αγχώνεστε παρόλα αυτά. Είμαι τόσο καλός που πλέον δεν με σταματάει τίποτα. Παναγία μου. Κρατήσου. Hey! Άντε μου στο διάλο. Τι πάλι καλά. Μην πω τίποτα. Α. Καταλάβατε που με έκανε boink? Το είδατε που με έκανε boink? Αντί να μου πει μπράβο, ξέρω εγώ, που φτάσες εδώ, καλύτερα παίχτη του παιχνιδιού, και μέσα μπροξέ για να πάω πιο κάτω. Όχ, πάλι στην τζιμιντόλιθο ήρθα. Εγώ στο είπα κρεβάτι, μπρο. Καλά, ναι, απλά είχα πάει τόσο μακριά πλέον. Λοιπόν, θα το κάνουμε από το δύσκολο τρόπο. Απ. Ωραία. Αχα. Πάμε. Τα καταφέραμε έστω και από εδώ, ε. Έχω γίνει expert. Όχι, μην πάει αυτό. Κρεβάτι θέλω. Πόιον. Κατευθείαν εκεί που θέλω, γιατί είμαι πάρα πολύ καλός. Και πάμε έτσι. Okay. Και το έχω. Δεν το έχω, δεν το έχω, δεν το έχω. Πάμε σιγά σιγά. Δεν το έχω, να το πάω γρήγορα. Όπα, φρένω κάπου. Πάρα λίγο να πέσουμε. Εδώ μπαγκάρουν τα κτίρια. Ναι, ναι. Και τώρα ψάχνουν το κρεβάτι. Μπρο, είσαι πρώτο τέλος. Υπάρχει μια πλατφόρμα εδώ πέρα. Μπορώ να δω σκαλιά. Όχι. Πού πας, τρελέ! Θα πάθουμε τίποτα. Πάρω γιατί βιάζομαι, ναι, αλλά και όταν πάω γρήγορα και όταν πάω αργά, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Άμα δείτε το κρεβάτι, μου λέτε. Α, εδώ θα είχα πέσει.
και με εκτόξευσε όπου να είναι. Από εδώ. Τέλεια. Πάμε εκεί πάνω. Θα τα καταφέρω όπως την προηγούμενη φορά. Ωραία. Αχα. Και έχω ακόμα το νου μου και κρεβάτια. Πάνω τα καλώδια. Λεωφορεία παντού, στο χείλος του γκρεμού. Υπάρχει άτομο που έχει παίξει πάνω από δύο φορές αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Πώς ανεβαίνουμε, εδώ ε. Το κρεβάτι είναι πίσω από τη στάση. Πίσω από τη στάση. Να το. Οκ. Okay. Ανεβείτε κάπως. Πρέπει να ανέβω πάνω. Εσύ θα έπαιζες πάνω από δύο φορές. Εγώ η αλήθεια είναι πως μάλλον όχι. Πρέπει να ανέβω το πάνω. Δεν νομίζω να έπαιζα πάνω από δύο φορές, να σου πω την αλήθεια. Θα έπαιζα όπως κάνω τώρα. Ακόμα και να μην έκανα YouTube, θα έπαιζα έτσι μια φορά να δω πώς είναι. Θα διασκέδαζε λίγο με αυτή τη φάση. Όσο διασκέδαζε μπορείς να το πεις. Και μετά μάλλον θα πήγαινε στο τέτοιο. Στα παιχνίδια που κάποτε είχα παίξει. Ναι, είναι μόνο solo. Δεν νομίζω να βγάζει και νόημα να παίξεις με άλλον. Έχω παίξει ήδη δύο φορές. Ένα λεπτό δεν μετράει. Λοιπόν. Ένα τέτοιο σκερί που θα πάμε τώρα. Και αν θα πετύχουμε το κρεβάτι. Πήγαινε στο drone. Πατάω βελάκια, να ξέρετε, πατάω βελάκια. Πάμε κάπου. Πάμε κάπου. Πατάω βελάκι, φίλε, στρίψε κάπου. Ναι, το Moongok τον έσωσε. Τι πάλι καλά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πάλι καλά. Νομίζω πως... Πάμε να φύγω και καλό βράδυ, λέει. Εκεί ήτανε, νομίζω. Refund. Όχι, εντάξει. Δεν αξίζει καν refund, έτσι. 6 βρουλάκια έκανε να το έχουμε. Νομίζω πως εδώ θα τελειώσει. Θέλετε να βουτήξουμε κάτω-κάτω, να δούμε τι και πώς. Θέλετε να προσπαθήσουμε μια γρήγορη. Έχουμε ένα τέταρτο. Μέχρι να πάει 9 η ώρα. Με την πρώτη αποτυχία θα βουτήξω απλά κάτω και θα το κλείσουμε, παιδιά, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ξέρω εγώ, είτε εργαζόμενος είσαι, είτε παίζεις, είτε είσαι ένα μαχητής,
Όχι στο Survivor. στον πόλεμο. Νομίζω πως υπάρχει κάτι που λέμε και στο ποδόσφαιρο ισχύει. Είναι το ηθικό. Το ηθικό μου αυτή τη στιγμή είναι φουλ πεσμένο. Και γενικά, αν έχετε παρατηρήσει σε επιστημονικούς όρους, είναι αυτό που λέμε high risk, high reward. Δηλαδή, μεγάλα ρίσκα σου φέρνουν μεγάλο reward, μεγάλο έπαθλο. Εμείς τι κάναμε? Σε όλο το live, για όποιον δεν ήτανε, να το ενημερώσουμε ότι όποτε πήγαμε για κρεβάτι, το μεγάλο αυτό ρίσκο, ή μάλλον μεγάλη μου αυτή νουμποσύνη, μας κατέστρεψε. Ηθικό δίδαγμα, μην πηδάτε πάνω στα κρεβάτια σας. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό. Εννοούσα να μην χοροπηδάτε πάνω στα κρεβάτια σας. Για όποιον μπερδεύτηκε. Πάμε. Boing. Ηθικό ακμαιότατο. Πάμε. Επόμενο κρεβάτι. Ξεκίνα να πηγαίνεις προς τα κάτω. Βλέπετε εδώ, θα πάμε από κρεβάτι σε κρεβάτι. Θα πηδήξω σε όλα τα κρεβάτια. Όπως και αν ακούστηκε αυτό. Πάμε και σε αυτό. Εδώ. Η πόλη Σιγκανσίνα, όπως λέγεται. Είμαστε στο Attack on Titan. Έχει και τείχος. Κλείστε τα μάτια και ακούστε, λέει. Οκ. Okay. Εδώ πέρα. Θα τα καταφέρουμε. Οριακά. Αυτό το κρεβάτι εδώ είναι παγίδα, παιδιά, να ξέρετε. Ο λόγος που το κατάφερα είναι γιατί έχω χάσει 100.000 φορές εδώ πέρα. Μην χτυπήσεις το κεφάλι σου. Κρατήσου. Α, τέλεια. Με διπλό κρεβάτι όντως δεν θα είχαμε πρόβλημα. Ποιος έβαλε ομίχλη? Ο Ηλίας έχει κλείσει την ομίχλη στο σερβερ του. Ωραία. Στη σχάρα. Ευτυχώς πιάστηκε. Είχαμε και άσχημα ξεπερδέματα κάποτε. Παιδιά, έχουμε πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα θυμήθηκα πόσο χαμηλά είμαστε. Και το δικό μου είναι ακόμα πεσμένο. Σαν να τα έχω ξαναζήσει αυτά τα πράγματα. Ωραία. Όπως βλέπω, ευχαριστώ που είστε ακόμα στην παρέα εδώ πέρα στο tryhard που πέφτει. Λίγο πολύ φτάσαμε εδώ που ήμασταν. Λίγο πολύ βέβαια. Το πάω λίγο τρέχοντας. Με ένα μπέργκερ θα ανέβει το ηθικό. Ναι, και με μια πιτσούλα. Κάτι θα γίνει. Ηρέμησε. Κατσαπλιά. Ωραία. Τι σκορ να πήρε άραγε η βουτιά μου. Έπρεπε να έχουμε βάλει, παιδιά, κάπου να μας δείξετε σε τι υψόμετρο είμαστε. Να ξέρετε, να λέμε, ξέρω εγώ, έχω φτάσει μέχρι το υψόμετρο τάδε. Τώρα δεν έχει τίποτα το παιχνίδι. Παίζει εδώ, γιόλο. Παιδιά, φτάσαμε εδώ που ήμασταν. Εντάξει. Not bad. Not bad. Ωραία. Καθόλου άσχημα. Πάμε από εδώ. Το έχουμε. Πάω από τις παλέτες. Το έχω πάει και όλο τρέχοντας, έτσι, το έχετε δει. Με τον drone θα πάμε. Με τον drone, καλά είναι. Πάμε με μπρούλι drone. Οκ. Μπορώ να πέσω κατευθείαν πάνω στη γεννήτρια. Δεν με ρίχνει κατευθείαν πάνω στη γεννήτρια, οπότε θα πάω αγκαλιά με τη γεννήτρια. Άντε, γεια!
Γιάννης ο Ψήρας έγραψε κάτι ωραίο που του το σβήσε το Nightbot. And I will always love you. Coming soon. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Έχω σπαστεί λίγο. Γιατί πάλι με έσπρωξες. Με έσπρωξε το πάτωμα. Το είδατε αυτό, έτσι. Μακάρι αυτό το κρεβάτι. Α, κοίταξε εδώ. Βρε, πήδαμε. Βάλε με να πάω πολύ ψηλά. Να κερδίσω κάτι. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, καλά πήγε. Θα ήθελα να δω τι έχει παραπέρα. Μάλλον θα το δω στο ίντερνετ. Σιγά μην τρεχαρντάρω μέχρι πάνω. Ναι. Νομίζω πως δεν έπρεπε να κολλήσεις, λέει, στη γεννήτρια, αλλά κατευθείαν νησί. Ισχύει, αλλά πού να ξέρω ότι είναι μπαγκαρισμένο. Υπάρχει ένα μαγικό, λέει, κρεβάτι με κόκκινο στρώμα που σας στέλνει απευθείας στον τερματισμό. Καθίστε λίγο να ψάξουμε εδώ κάτω γενικά. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ή Klein Mine είναι? Τι κάνει αυτός εδώ ο κύριος? Ε, κύριε! Έχει κάτι ιδιαίτερο? Πριν κλείσουμε δηλαδή, να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται. Μηχανάκι βλέπω. Από εδώ πίσω δεν βήκαμε. Οπα. Πόσο ψηλά θα με πας? Ω, γιατί έπεσα? Α, μέχρι εκεί ήτανε. Καλά. Αφήστε μας. Λοιπόν. Αυτά, παιδιά, όσον αφορά το παιχνίδι. Αχ. Συναχωρέθηκα λίγο. Υπήρχε θέμα. Για μισό λεπτάκι. Να βάλω μια μουσική έτσι λίγο πιο επική. Γιατί αυτή είναι αρκετά περίεργη. Δεν ξέρω. Θα βάλω μια επική. Θα τα καταφέρεις. Σύντομα, κοντά σας. Αυτό ήταν έτσι για να ανεβάσει λίγο το ηθικό μας, γιατί ως τώρα ήμασταν πολύ γιόλο. Τετανικό έπρεπε να βάλεις. Όχι, θα φάμε τέτοιο. Θα φάμε copyrights. Έχω κι άλλο καλό. Ακούστε εδώ. Ένα μικρό αγόρι από τις φαβέλες. Και κάνει και ζου. Ξεκινάει να πηγαίνει μόνο προς τα πάνω. Με τη μία γράφει εδώ πέρα. Και τώρα θα δείχνει να ανεβαίνεις. Από εδώ και από εκεί. Και ακούγεται φωνές της μαμάς του και του μπαμπά του να λένε «Δεν θα τα καταφέρεις, είσαι ένας τυποτένιος». Το κάνετε εικόνα? «Θα τα καταφέρω», φωνάζει ο άλλος και ακόμα ανεβαίνει. Μόνος του. Χωρίς καθόλου fail, γράφει μου πίσω. Αλλά έρθει τη στιγμή. Α, συνεχίζει λίγο ακόμα. Ναι, ναι. Εδώ ακούγεται τα. Α! Που πέφτει και πονάει. Και τρώει και ένα χαστούκι εδώ. Δίνει ένα πουνίδι σε έναν άλλον. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο επικό. Ναι, ναι. Και τώρα κοντινό. Και τώρα ξεκινάει τρέξιμο. Slow motion, πηδάει πάνω το κρεβάτι.
Αυτό. Έχει κι άλλο, αλλά το κόβω. Εδώ συνεχίζει, καταλάβετε. Έχει περισσότερο τρέξιμο και περισσότερο και περισσότερο και πάει πάλι πάνω και χαμός. Αυτό έχω να σας πω. Έχω πολλά πράγματα γενικά περίεργα. Αλλά ναι. Έτσι κάποιες φορές μου πιάνουν κάτι τρέλες και προσπαθώ και φτιάχνω τέτοια στο κεφάλι μου. Θα μπορούσα κάλλιστα οποιοδήποτε παιχνίδι, π.χ. αυτό που σας περιέγραψα τώρα, μπορώ να το κάνω από το live το footage. Μπορούμε να το κάνουμε trailer και να πεις τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Κάτι τέτοια. Έτοιμα τα έχω. Είναι η τυπική μουσική κάθε σύγχρονη trailer ταινίας. Ξέρεις ακριβώς τι θα γράψει, πότε θα γίνει, πότε θα πέσουν τα μπουνίδια. Όπως καταλαβαίνετε. Έχω και επικά πράγματα. Εδώ είναι. Ναι. Είναι για να το πει. Θα μου πεις, ρε ζήσει όλα αυτά, τι τα κάνεις. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω κάτι φακέλους. Π.χ. τώρα το παιχνίδι δεν είχε καθόλου μουσική. Σωστά. Και ξαφνικά δεν σας έκανε εντύπωση. Καλά, ο Ζήσης πώς και έβαλε μουσική έτσι και τέριαζε, ας πούμε. Κάπως έτσι ωραία στο παιχνίδι. Έχω για όλα τα moments κάτι αντίστοιχο. Αυτό εδώ. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα κατέβασα όταν παίζαμε GTRP που βάζαμε μουσική παντού. Μην το παίρνεις άσχημα, λέει. Μια πτώση ήταν, παιδιά. Όχι, εμένα με επηρέασε τόσο ψυχολογικά που αυτή τη στιγμή έχω χαζέψει λίγο. Πάμε στη βασική μας μουσική εδώ πέρα. Λοιπόν. Του κόπηκε η όρεξη, λέει. Παιδιά, ναι, πρέπει να μου έρθει πάλι λίγο να μου. Έχω. Έδιωξα από πάνω μου όλο το gameplay για να μπορέσουμε να ξεχαστούμε. Λοιπόν, περάσαμε όμορφα ζήσει σήμερα, λέει ο Πέτρος. Ναι, ήρθε η ώρα νομίζω να κλείσουμε σιγά σιγά. Να σου φέρω έτοιμες κρέπες, βεβαίως. Αν θες έρχομαι και τις παίρνω κι εγώ, να μην καίεις βενζίνες. Όπως λέει η Αλεξάνδρα, Discord, θαυμαστικό Discord, δεν ξέρω γιατί το μποτάκι δεν το βγάζει. Α, είναι λίγο πιο πάνω γι' αυτό, έχει κάποιο cooldown. Να έρθετε να τα πούμε εκεί πέρα. Έχω πει ήδη ότι είναι το τελευταίο live stream μέχρι να μπει ο Σεπτέμβρης. Γιατί δεν θα είμαι Αθήνα, θα ετοιμάζω βίντεο και θα τα βλέπετε αργότερα γιατί θα λείπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα donations και τα gift subs, εννοείται, για τα follows, για το μικρό λιθαράκι παρέας που βάλετε μέσα το chat που τα είπαμε. Από μεριάς μου ελπίζω να περάσατε καλά. Το παιχνίδι ήταν καλό κατά βάθος, έτσι, καλό είναι. Έχει challenge αρκετό, έχει και δώσει τύχης. Πιστεύω, πώς το λένε, να περάσετε καλά. Εγώ πέρασα όντως καλά. Αν μου λείψει το live stream, ενδεχομένως να ανοίξω κανένα ξαφνικό, οπότε κάντε follow να μην χάσετε τα live stream που μπορεί να είναι τελείως γιόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις ευχές εδώ πέρα για το δεύτερο παιδάκι μου. Vlog σε κανένα παγκάκι θα δούμε. Vlog γενικά θα ήθελα να ξανακάνω, αλλά όχι σε παγκάκι. Θα ήθελα να πάω ένα ταξίδι έτσι να το βγάλω vlogκάκι, όπως της Νέας Υόρκης, για όποιον δεν τα έχει δει. Αυτά, εμείς θα τα λέμε μέσα από βίντεο, οπότε δεν χαιρετάω γενικά. Δεν θα πω καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι στα live streams. Τα βίντεο θα βγαίνουν κανονικά όπως βγαίνανε. Και ναι, θα τα λέμε είτε στα σχόλια στο YouTube, είτε στο Instagram, όποιος θέλει, ξέρετε πάντα ότι συνήθως απαντάω αν είναι κάτι που δεν είναι troll, σε φάση πες γεια στη γιαγιά μου του Μαρίκα. Δεν θα πω. Στα trolls. Λοιπόν, αυτά από μένα, παιδιά. Πάω να φάω. Ελπίζω να έχετε φάει κι εσείς παρέα με το Only App που παίξαμε εδώ πέρα ή να φάτε τώρα που θα κλείσουμε. Εμένα πάντως η σειρά μου ήρθε τώρα γιατί εντάξει, είμαστε και επαγγελματίες. Δεν τρώμε on stream. Αυτά. Τζο Μαγκ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Τώρα παρατήρησα. Τώρα έχω τα μάτια μου στο chat. Σε μένα που του στέλνω τρόλς λέει απαντάει, να ξέρετε. Απαντάω όσο πιο πολύ μπορώ. Τι να κάνουμε. Αυτά, παιδιά.
Καλό βράδυ σε όλους. Ελπίζω να περάσετε καλά και γενικά να πάτε διακοπές και χωρίς να πάτε βασικά σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο δευτερόβραδο και κατά συνέπεια καλοκαίρι. Αυτά. Bye bye.